Ο Μίκης Θεοδωράκης θυμάται τη φιλία του με τον Μάνο Χατζηδάκη στα 1945. Συχνά γυρίζαμε μαζί στην Αθήνα. Το λεωφορείο αυτή την ώρα ήταν άδειο. Καθόμαστε στο πίσω κάθισμα και διηγόταν ο ένας στον άλλον την τελευταία του μουσική σύνθεση. Με την φαντασία μας μεταχειριζόμασταν μεγάλες ορχήστρες. «Το θέμα το παίρνουν έξι τρομπόνια», έλεγε Έφνη, Για κάποια φανταστική σύνθεση που ονειρευόταν εκείνο τον καιρό. Και ξαφνικά επεμβαίνουν τρεις άρπες και ούτω καθεξής. Μετά το καλοκαίρι θα θερήσουμε» άρχισε να δουλεύει στο θέατρο. Του άρεσε τόσο πολύ που μια φορά στο περοκέ τον είδε να παίζει σαν κομπάρσος και να τρέχει στη σκηνή. Ακολούθησε τους ενωμένου καλλιτέχνε στην τουρνέ τους στην επαρχία. Στη Λάρισα, ένα μεσημέρι μπήκαν οι σούρλιδε στο θέατρο για να δίνουν τους κομμουνιστές καλλιτέχνε. Δεν βρήκαν όμως παρά μόνο τον Μάνο, που έπαιζε μόνο στο πιάνο του Έφαγε και το μερίδιο των άλλων και του πάσανε και τα δόντια. Και όπω μου έχει πει ο Μίμης Πλέσες, την εποχή που τον είχα μαέστρο κατά τη θητεία μου στην επαγγελματική μουσική, οι μεγάλοι καλλιτέχνε πρέπει να είναι μέσα του μικρά παιδιά.